Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχή στο Κοντά Έπεσες, τηλεφωνήστε στο 99 07 11 07. Οι σημερινοί παίκτες του Κοντά Έπεσες είναι η Έλενα, χορογράφος από τη Λακατάμια, ο Χρήστος Φι, ραδιοφωνικός παραγωγός στο ΡΙΚ από τη Λευκωσία, η Αλεξία, παρουσιάστρια, ραδιοφωνικός παραγωγός στο ΡΙΚ από τη Λεμεσό και ο Χρήστος, χορογράφος, χοροδιδάσκαλος από τη Λευκωσία. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε το Σάββα Φούντουρα. Και υποδοχή. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Κοντά Έπεσες. Παραμονή Χριστουγέννων σήμερα, Πέμπτη, αύριο, Χριστούγεννα. Last Christmas, I gave you my heart. Ωραίο τραγούδι. Αλλά η ζωή μας είναι ένα τραγούδι και επειδή δεν άντεχα μέχρι το Σάββατο, τους έφερα όλους εδώ για να γουστάρουμε. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ για τους φίλους μου. Ωραίος. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε. Αλεξία μου, Χρήστο μου, Έλενα και Χρήστο. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Όμορφα. Καλά. Το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, να βρεθούμε. Δεν περίμενες να έρθετε? Όχι, το περίμενα να βρεθούμε, είχαμε πει να κάνουμε έτσι. Είχαμε πει να κάνουμε μαζί ένα παιχνίδι. Καλώς ήρθες. Αφού ξεκινήσαμε, δεν θέλω να δείτε οδηγίες σήμερα. Θέλω να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τους παίχτες. Πάμε να γνωρίσουμε τον Χρήστο, που δεν τον ξέρετε. Χρήστο, με τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά. Γερή, δυνατή. Θα είμαστε καλά, φαντάζομαι. Στο μέσα μας έγινε αυτό. Πες μου κάτι για σένα. Με τι ασχολείσαι γενικότερα πέρα από την τηλεόραση, τα χόμπι σου? Μουσική. Μουσική. Τηλεόραση. Είσαι και... DJ δηλαδή? Όχι. Πιανίστας. Μάλιστα, μου λέει η Μόνικα ότι σου αρέσουν οι σκύλοι. Οι σκύλοι. Όχι, θέλει να τις αγοράσω σκύλο η Μόνικα. Να τις αγοράσει. Βέβαια, ναι. Τι σκύλο θέλει? Νομίζω ότι Λαμπρατόρ θα τη πηγαίνει καλύτερα αυτή. Η Μόνικα, φίλες και φίλοι, είναι παραγωγός μου, είναι το αυτί μου, είναι το δεξί μου χέρι. Είναι και συγκάτοικος μου στο γραφείο, φυσικά. Είναι και συγκάτοικος στο γραφείο. Είσαι ανταγωνιστικός? Εκεί που χρειάζεται. Όταν παίζεις, θες να κερδίζεις? Όλοι θέλουν να κερδίζουν, αδερφέ. Περίμενε. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν να κερδίζουν και δεν τους νοιάζει αν χάσουν. Και υπάρχουν και αυτοί που πετάνε το τάβλι στη θάλασσα, που σκίζουν τη μονόπολη. Στην πρώτη ομάδα. Okay. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Αλεξία μου! Σαββά μου! Καλώς ήρθες! Καλώς σε βρίσκω και πάλι. Είσαι μια ομορφιά. Σε ευχαριστώ επίσης. Να σου πω, ενώσουμε τις ομορφιές μας απόψε. Να τα λέμε έτσι, μπορούμε να τα λέμε έτσι. Βέβαια. Κοντά επίσης, έλα. Καλώς ήρθες. Έλα, πες λίγο πιο κοντά. Και ήθελα να σου πω ότι σήμερα θα έχουμε τραγούδια. Μεν. Θα έχουμε και τραγούδια όταν απαντάτε σωστά ή όταν πέφτετε κοντά. Αλλά οι ερωτήσεις, να ξέρεις, είναι λίγο ιδιαίτερες. Δηλαδή, προετοίμασε μας λίγο γιατί έχει. Έχει να κάνει με τύχη όλο αυτό. Θα περάσουμε καλά, αυτό έχει σημασία. Θέλω. Γι' αυτό ήρθαμε. Και άμα είναι να κερδίσουμε καλό, άμα δεν κερδίσουμε, υγεία να έχουμε. Υγεία να έχουμε. Καλό είναι να κερδίσουμε και λίγο. Νομίζω στην πρώτη κατηγορία. Ακριβώς. Τουλάχιστον εγώ είμαι στην πρώτη κατηγορία, την πρώτη που προαναφέρθη. Η πρώτη είναι που δεν σε πειράζει να χάσεις. Ούτε να κερδίσω, ούτε να χάσω. Τι ζωή σου? Κρυαρίνα είμαι. Έχω οροσκόπο κρυό. Είμαστε κάτι. Το ξόδι με κρυό. Πόπο. Ποιο μου το ξόδι με κρυό. Ναι, θα περάσει τέλεια. Εκείνο θα περάσει, λέω. Εγώ θα περάσω. Και εσύ θα περάσει. Και η μάνα μου, καλά πέρασε. Δεν τη δυσκόλυσε. Πες μου, χόμπι, τι σ' αρέσει να κάνεις στο ελεύθερο χρόνο? Γυμναστική. Ναι. Κάνω. Φαίνεται. Ευχαριστώ. Μουσική, πάρα πολύ μουσική. Ακούω πάρα πολύ μουσική. Ναι. Γενικότερα είναι κομμάτι της ζωής μου. Παντού ακούω μουσική. Έξω και εκπομπή, έτσι. Δηλαδή, νομίζω δεν θα μπορούσες να κάνεις κάτι καλύτερα από αυτό που κάνεις. Και η τηλεοπτική και η ραδιοφωνική, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο στο τρίτο πολλά χρόνια. Στην πρωινή ζώνη είμαι εγώ. Σαββατοκύριακο είναι ο Χρήστος. Καλή επιτυχία, αγαπημένη μου. Ευχαριστώ, αγαπημένη μου. Και περνάω στο δεύτερο κορίτσι της παρέας, την Έλενα. Έλενα, καλώς ήρθες. Σάββα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Παρακαλώ. Η Έλενα, να σας πω και φίλες και φίλοι, ότι τελείωσε πριν 4 χρόνια το σχολείο. Και είναι εδώ μαζί μας σήμερα στα 22 της. Έλενα, πέρα από το χορό, τι άλλο σου αρέσει, τι χόμπι έχεις? Ο χορός είναι γύρω από τη ζωή μου, άρα δεν μπορώ να πω ότι έχω ένα χόμπι. Είναι όλα εκεί. Όλα εκεί. Είναι όλα εκεί τριγύρω με τη μουσική, χορός, άσκηση. Από πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να χορεύει, δηλαδή? Δεν το θυμάμαι, μου το έχουν πει από 3,5 χρονών. Ναι. Έχω ξεκινήσει να χόρευα. Τι να περπατάω, χόρευα. Στο DNA. Από πολλά χρόνια, ναι. Μάλιστα, τι ζώδιο είσαι? Τοξότης. Έλα, ρε φίλοι. Με Σκορπιό. Με Σκορπιό. Ναι, πότε ναι. Είσαι γεννημένη, δηλαδή, πόσο το Δεκέμβρη? 10. Χρόνια πολλά, αγαπητέ. Αδερφός απέναντι είναι.
Σάββα, ξέρετε, και εγώ είμαι κρυός με το ξώτη, οροσκόπου. Με το αντίθετο. Νομίζω ότι έγινε πολύ το ξώτη εδώ πέρα, τα βέλη μας, τα βέλη μας. Κατάλαβες τι γίνεται. Ζυγός. Ζυγός, εσύ θα μας ζυγίσεις καλά. Το ξώτησα λοιπόν, 10 του μηνός και εσύ Χρήστο μου. 8. 8, 7 είμαι εγώ, οπότε κοντά είμαστε όλοι. Τι ωραία παρέα. Τι ωραία παρέα. Χρήστο, καλώς ήρθες κι εσύ. Καλώς σας βρήκα. Ο αδερφός της Έλενας. Ο μικρότερος. Ο μικρότερος, εντάξει, 21, ναι. Είναι, εντάξει, πολύ κοντά. Με ένα χρόνο διαφορά. Χρήστο μου, τι κάνεις, πώς είσαι. Είμαι πολύ καλά. Ναι. Θετική σκέψη. Mm-hmm. Καλή παρέα. Να περάσουμε τις καταστάσεις που είμαστε τώρα. Ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα υγεία και οικογενειακή θαρκωρία. Πολύ βασικό αυτό. Να σου πω, ισχύει ότι είσαι το καλύτερο ζεϊμπέκικο διαπλανητικός και πανσυμπαντικός. Έτσι ακούω. Έτσι, έτσι έχουν να πούν. Δεν ξέρω εγώ. πάντα. Ελπίζω να το δω στην πορεία. Τι να πω. Προσπαθώ, μ' αρέσει το ζεμπέκικο. Ναι. Με εκφράζει. Μπορώ, με εκφράζει και μπορώ να εκφραστώ μέσω του ζεμπέκικου, διάφορους τύπους του ζεμπέκικου. Τώρα από εκεί και πέρα, το ζεμπέκι είναι ένας πολύ προσωπικός χορός. Ναι. Μπορεί σε κάποιους να αρέσει ο τρόπος που χορεύω, σε κάποιους να μην αρέσει. Αυτό, ναι, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό ή όχι. Το θέμα είναι εγώ να το ευχαριστιέμαι. Τι βγαίνει από την ψυχούλα σου. Να το ευχαριστιέμαι και από εκεί και πέρα. Ποιος έμαθε να χορεύει ζεμπέκικο? Λοιπόν, τα πρώτα βήματα πήρα τον πατέρα μου. Ναι. Μετά από εκεί και πέρα, μέσω της σχολής και της διάφορης χορευτικής παιδείας, ναι, που έχουμε κάνει μαζί με την αδερφή μου, τότε δημιουργήσαμε το δικό μας τον τρόπο να χορεύουμε ζεμπέκικο, αλλά και ένας χορός ο οποίος δεν σου μαθαίνει κάποιος, σου μαθαίνει τα βήματα, το ρυθμό, ναι, και από εκεί και πέρα εκφράζεσαι με τον δικό σου τρόπο. Όπως βγαίνει, το λέει η καρδούλα σου. Καλή επιτυχία και καλώς ήρθες και εσύ, Χρήστο μας. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, όπως καταλάβατε, σήμερα η παρέα είναι χαρτί. Θα περάσουμε εκπληκτικά. Πάμε να παίξουμε τον πρώτο γύρο. Σήμερα είναι γνωστό ότι παίζεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Πρέπει να μαζέψουμε πολλά. Το πού θα πάνε θα το συζητήσουμε μετά. 50 ευρώ για την κοντινή απάντηση, 100 ευρώ για όποιον πέσει ακριβώς. Να ξεκινήσουμε να ζεσθενόμαστε. Πάμε να δούμε την πρώτη ερώτηση. Πόσοι πύχοι σπανί θα χρειαστούν για να φτιαχτούν τρεις βράκες που κάνουν τρίκι τράκα? Σύμφωνα με τους στίχους του ομώνυμου παραδοσιακού κυπριακού τραγουδιού. Σαρανταθκιό πύχες πανίν, σαρανταθκιό πύχες πανίν, έκαμάν μου μία βράκα. Εκάμα μου μία βράκα. Πηγαίνει τη βράκα που κάνει τρίκι. Έλα μου να κοιμώ, δώσ' του πίεση. Εσπανίν, την βράγκα που κάνει τρίγκιν τράκα. Έκανα. Λοιπόν, το ξέρετε όλο το τραγούδι από ό,τι κατάλαβα. Για να δούμε τι απαντήσατε. 42 λέει, πήχε σπανί, λέει η Αλεξία. Ο Χρήστος λέει 120. Η Έλενα λέει 150, πιο πάνω. Και ο Χρήστος λέει 126, γιατί 6. Διότι είναι 42 πήχες πάνω. Επί 3, 126, φίλες και φίλοι. Συγχαρητήρια, Χρήστο μου, έπεσες ακριβώς. 100 ευρώ είναι δικά σου. 100 ευρώ, Αλεξία μου, δεν υπολόγισες σωστά. Ναι, πρέπει να κάνεις επί 3. Ναι, τον πολλαπλασιασμό. Δεν ήξερα ότι έχετε τέτοια κόλπα. Τώρα θα... Τέτοιοι είμαστε κολπατζίδες. Θα πάρω μπρος. Περνάμε στη δεύτερη ερώτηση του πρώτου γύρου. Πόσα διαφορετικά θαλασσινά πιάτα περιλαμβάνει το παραδοσιακό γεύμα των Ιταλών της παραμονής των Χριστουγέννων? Πόσα διαφορετικά θαλασσινά πιάτα. Μονοψήφιο, βοηθάω. Το έθιμο ξεκίνησε στη Νότια Ιταλία για την υποδοχή της γέννησης του Χριστού. Τρώνε πολύ θαλασσινό εκείνη την ημέρα οι Ιταλοί. Μονοψήφιο, μη δω δύο ψηφία. Έλενα, 9 πιάτα θαλασσινών. Το τερματίσαν, έτσι. Ναι, είπα στο όριο. Σκέψου, και αυτά πρέπει να είναι μόνο τα ορεκτικά. Μετά συνεχίζουν γουρνοπούλες, αντικριστά, πάρτα όλα. Χρήστο, 7 πιάτα το ίδιο και η Αλεξία. Α, έχουμε 2 εννιάρια και 2 εφτάρια εδώ. Εντελώς τυχαία όμως το εφτάρι. Τελείως. Εντελώς. Θα σας πω κάτι. 2 από εσάς έπεσαν ακριβώς. Πάλι θα δώσω κατοστάρικο. Τι ωραία. Είναι τα αδέρφια, είναι το αγόρι και το κορίτσι πιο πίσω κοντά σε μένα. Η σωστή απάντηση είναι ότι οι Ιταλοί τρώνε 7 διαφορετικά πιάτα θαλασσινών. Χρήστο, 100 ευρώ για σένα, φυσικά και για την Αλεξία. Ένα χειροκρότημα. Μπράβο, μπράβο.
Μέχρι ένα διάστημα να μάθει η γυναίκα μου τι σημαίνει αυτό το τραγούδι, ξέρεις, το απολαύμα το γέλα, τι ωραίο τραγούδι. Μετά της εξήγησα τι σημαίνει το τραγούδι αυτό και λέει καλά, δεν τρέπεται, λέω όχι. Πάμε στην τρίτη ερώτηση του πρώτου γύρου, να πέφτετε συνέχεια πάνω. Ένα λεπτό, έχω μια τρία. Πόσες χιλιάδες ακόλουθοι απαιτούνται για την απόκτηση της δυνατότητας swipe up στο Instagram? Έλα, ευκολάκι, παιδιά. Πόσους ακόλουθους πρέπει να έχεις για να κάνεις swipe up στο Instagram? Πενταψήφιο στρογγυλό. Πενταψήφιο στρογγυλό, έλα, Instagrammers. Παλεύεις για να φτάσεις το... αυτό το νούμερο. Έλα, να γρήγορα. Πατσίες. Πες μου τι έχεις πατήσει. Πάτσες. Αλεξία, γιατί δεν πάτησες? Πάτησα. Δεν πάτησα. Πάτησες τώρα που μιλάμε? Δεν το πάτησα. Την αγαπώ. Την αγαπώ, τρελαίνω. Μ' αρέσει η πατσούλα σου πολύ. Δεν πειράζει. Έχεις Instagram? Ναι. Θα σε ακολουθήσω μετά να δω. Θα το γράψουμε. Ναι... Η πλάκα είναι να το βρήκα κιόλας και να μην το πάτησα. Είτε με αριθμό είτε χωρίς, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάνε το σωστά. Να σας πω λοιπόν ότι η Έλενα και ο Χρήστος. Όχι, ο Χρήστος λέει 50.000. Όπα. Η Έλενα λέει 5.000. 50. Εδώ λέει 5 μπροστά. Εδώ λέει 50. Ναι, μάλλον το πάτησες το δεύτερο. Ήταν το δεύτερο που πάτησες που άρχισες. Κατάλαβες. 5.000 λοιπόν η Έλενα. Χρήστος, 10.000. Έχεις Instagram? Ναι. Μάλιστα. Να σας πω λοιπόν ότι ο Χρήστος όχι μόνο έχει Instagram, ξέρει και πότε έλα να κάνει swipe up. Έπεσε ακριβώς 10.000. Γιατί δεν το πάτησε? Μα θα τσακωθούμε τώρα. 100 ευρώ για τον Χρήστο, θα παίρνεις άλλα 100 κι εσύ. Μπράβο. Συγχαρητήρια, Χρήστο μου. Πολύ ωραία. Έχουμε πάρει φωτιά. We're on fire. Πάμε στην τέταρτη ερώτηση του πρώτου γύρου. Πόσα μέτρα ύψος έχει η ψηλότερη χριστουγεννιάτικη πυραμίδα στον κόσμο? Πόσα μέτρα ύψος? Διψήφιο είναι, να ξέρετε. Είναι και στρογγυλό και ωραίο νούμερο. Ωραίο. Όλα ωραία είναι τα νούμερα. Πόσα τώρα μέτρα όμως, δείτε, παιδιά, πυραμίδα, πόσα μέτρα ύψος. Τώρα δεν το πάτησα. Να, μια χαρά είσαι. Το πάτησες. Και... βγήκε, για να δω. Βγήκε. Ωραία, μια χαρά. 88 μου άρεσε. Ο Χρήστος άκουσε στρογγυλό και σκέφτηκε στρογγυλό νούμερο. Θα κάνω όλα κουλουράκια. 88. Τα κορίτσια της παρέας έχουν από 50. Και ο Χρήστος έχει 60. Ο Χρήστος, μπορώ να σε λέω Φιλίππου? Αν θέλεις, αδέστε το πλή. Εμένα καθόλου. Μου αρέσει και το φω. Ο Χρήστος, φω. Να σας πω λοιπόν ότι αυτή η πυραμίδα, αλλά εσύ την εκτόξευσε, εσύ και ο Χρήστος, οι δύο Χριστάδες την πήγατε στο Θεό. Την πήγατε. Η πυραμίδα ή τίποτα. Ναι. Η χριστουγεννιάτικη πυραμίδα αποτελείται από 6 ορόφους και το ύψος της φτάνει τα 20 μέτρα. Που σημαίνει ότι η Αλεξία κοντά έπεσε και η Έλενα. Και η Έλενα κοντά έπεσε από 50 ευρώ για την καθεμία. Τι ωραία, ρε παιδιά, μαζευόμαστε σιγά σιγά. Μαζευόμαστε. Τα πρώτα της Έλενας, συγχαρητήρια Έλενα, καλή αρχή, ζεστάθηκες. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση του πρώτου γύρου. Ερώτηση όπου όποιος την απαντήσει σωστά αφαιρεί 50 ευρώ από έναν αντίπαλό του. Εδώ τώρα θα έχουμε τσακωμούς. Πάμε να δούμε ποια είναι η ερώτηση. Πόσους τόνους χρυσού αντίκρισαν οι μασκοφόροι στη μεγαλύτερη ληστεία χρυσού στον κόσμο που έγινε το 1983? Πόσους τόνους χρυσού αντίκρισαν οι μασκοφόροι? Το πάτησα τώρα, εδώ είναι εντάξει. Όταν κατεβεί κάτω, ναι, είσαι okay. Πόσους τόνους. Όχι, όχι, εκεί το. Ναι. Όχι, δεν μπαίνει μπροστά κατευθείαν. Πόσους τόνους χρυσού? 70. Enter 2-1. Έλενα. Πάλι στην εκπνοή. Στην εκπνοή, ναι, δεν το προλαβες. Δεν το προλαβα. Πόσο θα βάζεις? 250 τόνους. Καλύτερα που δεν το πάτησε εσάς. Καλύτερα που δεν το πάτησα. Μάλιστα, για να δω τι απάντησαν οι υπόλοιποι. Ο Χρήστος φου λέει 70 τόνους. Σοβαρή μπάζα. Ή τα παίρνεις ή άστα. Εκεί ζουν και τα δίγκωνα, τρίγκωνα. Και τρίγκωνα και τετράγκωνα. Χρήστο, 5 τόνους. Αλεξία, 10 τόνους. Την έχεις ακούσει την ιστορία? Όχι, στην τύχη τα απάντησα. Αλήθεια λες? Βάζω το τόν, πόση ποσότητα μπορούσε να ήταν? Τι? Η Αλεξία έπεσε ακριβώς 10 τόνους, απίστευτο, αλλά 100 ευρώ είναι δικά σου. Τι έγινε σήμερα, ρε φίλε? Και ήμουν και δύο ερωτήσεις άτυχη. Δεν το πάτησα. Και πέρα από τα 100 ευρώ που πήρες, πρέπει να αφαιρέσεις και 50 ευρώ από κάποιον. Και μάτια και ρουμπίνια, σμαράγδια και ρουμπίνια, σου φαίνουν απ' τη Ινδίας.
Φέρε το βάτε 69 τώρα να αρχίσουμε. Αχ, ωραία. Έχω γίνει. Από πού θα αφαιρέσεις 50 ευρώ, Αλεξία? Δεν θα αφαιρέσω από την Έλενα, γιατί 50 έχει και δεν είναι... Κρίμα είναι. Είναι κρίμα. 100, εγώ δεν ξέρω πώς θα έχω, αλλά δεν έχει σημασία. 250, σου την πληρώνω. Ο Χρήστος, Χρήστο μου, αγαπώ, σε λατρεύω. Για ζωή πληρώνω, αμαρτίες. Είναι το πιο δικαίο, είναι το πιο δικαίο, έχεις τα πιο πολλά. Ναι, μου, ελευθέρα. 50 σου πιάνω μόνο, σαν το κουάβριο στο γραφείο. Ελευθέρα νοσκής. 50 ευρώ λοιπόν φεύγουν από τον Χρήστο, πάνε στην Αλεξία, η οποία τα έχει σαρώσει όλα και το σκόρ έχει ως εξής. 300 ευρώ για την Αλεξία. Δεύτερος ο Χρήστος με 150 ευρώ. Ο Χρήστος φου. Τρίτος ο Χρήστος με 100 ευρώ και η Έλενα 50 ευρώ παραμονεύει για να τους χτυπήσει στον επόμενο γύρο. Τέλος πρώτου γύρου, φίλες και φίλοι, Χριστούγεννα είναι αύριο. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Δεύτερος γύρος. Στο δεύτερο γύρο, αγαπημένα μου αγόρια και κορίτσια, 100 ευρώ η κοντινή απάντηση, 300 αν πέσετε ακριβώς. Και επειδή το πήρατε σε ρίστο πρώτο γύρο, πέστε ακριβώς και λίγο τώρα εδώ να γίνει τζαρτζελό. Ναι. Ναι, να δούμε, προσπαθήσουμε. Ναι. Ωραία. Για να δούμε την πρώτη ερώτηση. Από πόσους στίχους αποτελείται το ρεμπέτικο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, Μπαξέ Τσιφλίκη? Το τραγούδι όπου γίνεται αναφορά στις 7 πολυσύχναστες περιοχές Θεσσαλονίκης. Μία περιοχή ήταν το Μπαξέ Τσιφλίκη που τώρα ονομάζεται Νέοι Επιβάτες. Ποιος ξέρει ποιοι ήταν αυτοί οι νέοι επιβάτες, εννοεί νέοι σε ηλικία, επιβάτες ενός τρένου, ας πούμε. Γουγλά μου γλυκιά απ' τη Θεσσαλονίκη, γλυκά κι τη Βαρκολά, γλυκιά μου Μαριούλα. Η ζωή μας ένα τραγούδι, ρε Αλανιά. Θα γουστάρουμε. Για να δω τι απαντήσατε. Μάλιστα, Έλενα, 8 στίχους. Χρήστος Φου, 12 στίχους. Χρήστο Σκέτο, 6 στίχους. Αυτό είναι τραγούδι τύπου το λέει και μετά ρεφρέν και πάμε, επανάληψη. Καλά, θα μου πεις πόσο μεγάλα είναι τα τραγούδια τότε. Δεν μεγάλο, ναι. Των 2 λεπτών, 2 κάτι. Αχ, με αυτά και με αυτά να σας πω λοιπόν ότι κάποιος έχει πέσει ακριβώς στην απάντησή του. Η στίχη λοιπόν του Μπαξέ Τσιφλίκη είναι 12. Χρήστο Φου, συγχαρητήρια. 300 ευρώ δικά σου, σαρώνεις κάθε ρεκόρ. Τους πέρασες όλους, τους έφαγες όλους. Και παρά το ότι είχες αφαίρεση ποσού, μην τα κοιτάς, 450, δεν θα φύγουν εκεί, είναι δικά σου. 450. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση του δεύτερου γύρου. Πόσα λεπτά χρειάστηκαν για να ξετυλιχτεί η μεγαλύτερη λίστα επιθυμιών που έχει παραλάβει ποτέ ο Άγιος Βασίλης? Πόσα λεπτά χρειάστηκε για να την ξετυλίξει? Ένα στρογγυλό νουμεράκι, πόσα λεπτά? Ήταν μεγάλη. Κατέχει ρεκόρ Guinness. Το χαρτί ζύγισε 160 κιλά. Τώρα ό,τι και να πατήσει. Αλέξα, να σου πω ότι όταν τελειώνει ο χρόνος δεν μπορείς να βάλεις τίποτα άλλο μετά. Ναι, εντάξει, θα το κρατήσω. Έτσι είναι όλα τα παιχνίδια. Έτσι είναι όλα τα παιχνίδια. Μόνο το δικό μας. Πάμε να δούμε τι απάντησαν οι παίκτες μας. Η Έλενα λέει 2 λεπτά. Κάτσε ρε Έλενα, είναι η μεγαλύτερη λίστα που μπήκε στο... 2 λεπτά κάνω εγώ για να ανοίξω... Τη λίστα του ξετυλιχτή. Παιδί μου, 2 λεπτά κάνω να ξεκολλήσω το σελοτέιπ από τους φούρνους εδώ στην Κύπρο που βάζουν μέσα τις κούπες. Δεν μπορώ να το ανοίξω, ναι, λες και είναι σιδερένιο το σελοτέιπ, 2 λεπτά. Ο άλλος ξετύλιξε 160 κιλά χαρτί σε 2 λεπτά. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί. Χρήστος Φου, 12 λεπτά. Καλά. Χρήστος... Τα αδέρφια είναι πάντα κοντά. 6-2-12. Όπα. Σε τη λίγη ακόμα. Σε τη λίγη ακόμα, Αλεξία. 2.000 λεπτά ή τι. Πόσες ώρες είναι. Για τα Χριστούγεννα το 21 είναι. Είναι. Σε τη λίγη μέχρι τα άλλα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Να σας πω λοιπόν ότι ο Άι Βασίλης έκανε για να ξετυλίξει τη μεγαλύτερη λίστα δώρων 100 λεπτά. Που σημαίνει ότι ο Χρήστος Φου με αυτά και με αυτά κοντά έπεσε. Πολύ κοντά. 100 ευρώ είναι δικά σου. Ναι, πάρα πολύ κοντά. Το 12 με το 100 είναι. Δίπλα. Τίποτα, δίπλα. Αλέξη, να σε ρωτήσω κάτι. Τον έχετε ντύσει ποτέ, Βασίλη, το Χρήστο? Θα του πήγαινε. Θα του πήγαινε. Όχι, ρε. Πάμε στην τρίτη ερώτηση του δεύτερου γύρου. Ποιο ποσοστό των Κυπρίων το 2019 υπέφερε από θορύβους που προέρχονταν από τους γείτονες ή τον δρόμο?
πώς οι Κύπροι, τι ποσοστό ψάχνουμε, υπέφεραν από θόρυβο, προερχόταν από τους γείτονες ή από το δρόμο. Από χορύπανση. Τι ποσοστό. Σε, επί της 100, έτσι. Ναι. Σοβαρό νούμερο. Για να σας δω τι απαντήσατε. Η Έλενα λέει το 5%. Μένει σε ήσυχη γειτονιά. Πολύ ησυχή. Προς το βουνό. Μάλιστα. Πού? Λακατάνια. Α, τι ωραία. Χρήστος Φου, 3%. Εσύ μένεις ακόμα πιο ήσυχα κάπου. Ναι. Ακόμα πιο ψηλά. Στο πέρα. Ναι, ναι. Στα ψηλά βουνά. Ναι. Πέρα στους πέρακα. Ερημητής. Ασκητής. Όπα. Εγώ μένω κέντρο. Αυτό πήγα να σου πω. Μένεις στο θόρυβο, τον αντέχεις το θόρυβο. Ναι, μένω, μ' αρέσει ο θόρυβος. Μ' αρέσει η ζωή. Αν θες να κοιμηθείς όμως, δεν θα σε ενοχλήσει μια κόρνα, ένα αγκάζι, τα μηχανάκια που περνάνε γρήγορα. Δεν είναι τόσο όπως είναι Αθήνα ή Κύπρο. Να με κοροϊδεύεις, έτσι. Έρχομαι εδώ και νομίζω ότι τα μηχανάκια εδώ κοντεύουν να σκάσουν εξατμίσεις. Τώρα, τον τελευταίο καιρό με το curfew δεν έχω πρόβλημα. Δεν κυκλοφορεί κανένας. Εντάξει, κι εγώ κέντρο μένω. Πάντως, πάντα να πιούμε καφέ. Όταν ανοίξει. Χρήστο, και εσύ μένεις στο κέντρο. Και εγώ στο κέντρο και επηρεάστηκα από τα μηχανάκια για φέτος που έγινε εδώ αυτή η φάση και αυτό το χτύπησα. Μάλιστα, κοίτα τώρα να δεις πώς χωρίζονται οι άνθρωποι που όντως ζουν το θόρυβο και οι άνθρωποι που είναι στο βουνό και είναι άνετοι. Η Κύπρος λοιπόν βρίσκεται πιο κάτω από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στο 19,7% σε θέμα θορύβου, ο κόσμος, και η Κύπρος είναι στο 15,4% που σημαίνει ότι η Έλενα κοντά έπεσε. Έλενα, κατόπιν σου. Έλα, δώσε. Ράβας. Αχ, τι ωραία, να μας βάζετε τέτοια παραδοσιακά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίτα, Έλενα, τώρα σε πέρασε, Χριστό. Με μια ρωτησούλα. Πάμε στην τέταρτη ερώτηση του δεύτερου γύρου. Πόσες χιλιάδες δολάρια αμοιβή προσφέρονται για την παρακολούθηση 25 χριστουγεννιάτικων ταινιών μέσα σε 25 μέρες. Σου λέει άλλος, έλα το φίλε, θα δεις 25 ταινίες 25 μέρες. Πόσες χιλιάδες δολάρια πληρώνονται αυτοί οι τύποι. Είναι κάτι point κάτι. Κάτι point κάτι. Προλαβαίνετε, 6 δευτερόλεπτα. Πώς είναι point κάτι. Κάτι point κάτι και γρήγορα το enter. 3, 2. Δεν προλαβα. Μπάτς. Κλαίω με την Αλέξια, κλαίω. Ούτε εγώ το πω. Έλα. Δεν πρόλαβα το καινούργιο, δεν πειράς. Δεν πειράς, άστο. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Έρχεται ο τύπος. Λέει: γεια σου, φίλε. Χρήστο, γεια σου. Θέλω να δεις 25 χριστουγεννιάτικες ταινίες σε 25 μέρες. Τι θα με χρεώσεις, τι θα τον χρέωνες, τι θα έγραφες. 100 ευρώ την ταινία. Δηλαδή, 25 ταινίες, μιλάμε τώρα για 2,5 χιλιάρικα. Το άλλο. 2,5 χιλιάρικα. Εσύ. Θα του κάνω και comment. Όχι, 2,5 χιλιάρικα. Όχι, εγώ επειδή. Όσο δηλαδή η Έλενα και ο Χρήστος. Ναι. Εσύ, Αλέξε, κοίτα. Εγώ θέλω να βάλω ακόμη ένα μηδενικό, αλλά. 70.000 δολάρια. Ναι. Αλλά δεν πρόλαβα. Ωραία δουλειά θα ήταν αυτή για μία χρόνο. Μία φορά, ένα μήνα. Ποιος είναι αυτός, τον ξέρει. Μα το συστήθηκε. Για να δω. Να σου πω, η θέση εργασίας λέει ανακηρύχθηκε από τη σελίδα reviews.org. Περιλαμβάνει 25 τις πιο γνωστές εορταστικές ταινίες όπως το Home Alone, κουλουπού. Και λέει εκτός από το χρηματικό έπαθλο, λέει ο τυχερός που θα επιλεχθεί θα πάρει δώρο και ετήσια συνδρομή σε πλατφόρμες τύπου Netflix, Disney Plus και τέτοια. Ωραίος. Καλός. Λοιπόν, 2,500 λέει η Έλενα και ο Χρήστος. Ο Χρήστος θα έλεγε 2,500 και 7,000 λέει η Αλέξια. Να σας πω κάτι. Η σωστή απάντηση είναι 2,500 δολάρια. Έλενα και Χρήστο, αφού πέσατε ακριβώς και θα έπεφτε και ο Χρήστος. Έλα ρε Χρήστο. Ήμουν κοντά. Με κόλλησε το ανεπιζόμιση. 300 ευρώ για τον καθέναν σας. Μπράβο, Χρήστο, αφού έχεις ξετινάξει την μπάνκα μου, τα έχεις πάρει όλα τα ρεαλιά. Θα τα δώσουμε στα παιδιά. Ναι, καλά κάνεις. Να τη ξετινάξουμε. Μάλιστα. Να σας πω λοιπόν ότι φτάσαμε στην πέμπτη. Μας τα πήραν όλα Σάβα. Μας τα πήραν και θα μας τα δώσουν πίσω και καλά θα κάνουν. Να σας πω ότι πάμε στην πέμπτη και τελευταία ερώτηση του δεύτερου γύρου. Όποιος απαντήσει σωστά, αφαιρεί και 100 ευρώ από κάποιον αντίπαλό του. Θα γελάσουμε. Πάλι να μου τα πάρουν. Α, δεν ξέρω, εκτός αν απαντήσεις. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε. Πόσα λίτρα χωράει το μεγαλύτερο ποτήρι μπύρας στον κόσμο. Πόσα λίτρα. Χρειάστηκε μία ώρα για να γεμίσει. Και το γυαλί του έχει ύψος 2,23 μέτρα. Σοβαρό ποτήρι, τεράστιο. Πόσα λίτρα. 2,23.
Γρήγορα, 4, 3, 2, 1. Πάτσε, αγάπη. Μ' αρέσει η φατσούλα σου που είναι. Έλα, τα παιδιά από την Πάτρα. Το τσιγάρο στο τασάκι μου το έκλεισες. Μα την καρδιά. Να έρθω να τραγουδήσω κι εγώ μια μέρα, παιδιά. Έλα, έλα, έλα. Για να δω τι απαντήσατε, δεν θέλεις. Θέλω. 150 λίτρα λέει η Έλενα, ενώ ο Χρήστος μας λέει 500 λίτρα. Κάτσε ρε παιδιά. Μιλάμε τώρα για ποτήρι 2,5 μέτρα. Γύρω στα 80-83 κιλά είμαι εγώ, να μπω μέσα. Θέλει πράγμα να γεμίσει. Θέλει πράγμα. 100 λίτρα λέει ο Χρήστος και η Αλέξια λέει 150 λίτρα, όσα και η Έλενα. Να σας πω λοιπόν ότι το μεγαλύτερο ποτήρι μπύρα στον κόσμο, χωράει 2.082 λίτρα, Χρήστοφου! Κοντά έπεσες, καληνύχτα, εντάξει, του το δίνουμε. 100 ευρώ είναι δικά σου, πας στα 950 και ναι, είσαι αυτός που θα αφαιρέσει χρήματα από κάποιον. Εγώ δεν ανακατεύομαι, εσύ ξέρεις. Οφθαλμόν αντί οφθαλμόν. Αλεξία. Να έχω και τίποτε για να πιάσει κάτι. Κάτι. Εντροπή αγάπη μου, εξένα τα παιδιά. Έπουμε ο ένα κάτι. Μπορεί να μην έχω ούτε κάτι από τα πάνω, αλλά είναι μηδέν. Εκατό ευρώ φεύγουν. Και πάνε στο Χρήστο, ο οποίο πάει στα 1050 ευρώ. Δίπλα η Έλενα στη δεύτερη θέση πλέον με 450 ευρώ. Αλεξία 200. Και ο Χρήστο παραμένει στα 100. Πρώτο από το τέλο. Ναι. Πρόσεξε, οι ανατροπές στο 80 έπεσες είναι συχνές και απρόβλεπτες. Ελπίζω ακόμη δηλαδή. Όπως έχω πει, πάντα υπάρχει μια μαύρη κόμπρα στο πλατό που περιμένει να επιτεθεί στο τέλος. Ναι, είδαμε τη μαύρη κόμπρα, ναι, τι. Φίλες και φίλοι, υπέροχη παραμονή Χριστουγέννων. Εδώ στο 80 έπεσες, 99.07, 11.07 για να έρθετε να παίξετε. Και πάμε να παίξουμε τον τρίτο και τελευταίο γύρο. Τρίτος γύρος. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Στο τέλος αυτού του γύρου, δύο από εσάς, με μεγάλη μου λύπη, θα αποχωρήσουν. Οι δύο με τα μικρότερα ποσά. Θέλω να σας πω ότι τα ποσά εδώ παίζουν 150 ευρώ για όποιον πέσει κοντά στην απάντηση και 600 για όποιον πέσει ακριβώς. Σοβαρά λεφτά, θέλω να μαζέψετε πολλά. Καλή επιτυχία και πάμε να δούμε την πρώτη ερώτηση. Πόσους διαφορετικούς όρους διαθέτουν οι Σκοτσέζοι στο λεξιλόγιο τους για το χιόνι? Θα σας βοηθήσω, είναι τριψήφιοι. Τριψήφιοι όροι. Έχετε 6 δευτερόλεπτα να πατήσετε το Enter. Πραγματικά, αν πέσει κάποιος ακριβώς σε αυτή την απάντηση, θα του δώσω για ένα 500 τζέπι. Τη γλίτωση. Έλενα, 120 διαφορετικούς όρους για το χιόνι. Δηλαδή, πώς μπορεί να το λένε το χιόνι αλλιώς? Χιόνι, χιόνι. Ξέρω. Μακχιόν. Χρήστο Φούτρα, το 333 τι νούμερο είναι το λένε? Έτσι, για να υπάρχει. Φαίνεται ωραίο. Ωραίο. Δεν είναι ωραίο? Αλέξια, τα πιο πολλά, 350 όρους. Πιστεύεις ότι έχεις βάλει αρκετούς ή έπαιρνε και λίγους παραπάνω? Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα και το μου είπες τριψήφιο και πήγα σε τριψήφιο. Ναι, όλοι. Δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι υπάρχει μια λέξη που να τη χρησιμοποιούν 350 φορές, ας πούμε, με διαφορετικό νόημα. Έχει ένα δίκιο. Είναι τρελή αυτή η Σκοτσέζη. Όχι, είναι 999 φορές. Σωστά. Ο Χρήστος απ' την άλλη λέει 220 διαφορετικούς όρους. Και λέει ότι οι ακαδημαϊκοί φαίνεται ότι έχουν καταγράψει επίσημα αυτούς τους όρους, τους διαφορετικούς, λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι Σκοτσέζοι για να πούν απλά χιόνι. Είναι απίστευτο. Οι όροι λοιπόν είναι 421. Απίστευτο. Αλέξια, κοντά έπεσες. Μπράβο. 150 ευρώ είναι δικά σου. Ετοιμάζεις επίθεση? Στο Χρήστο μου ποτέ, αλλά αν είναι και έρθει η ώρα να πάρω από κάποιον, από το Χρήστο θα πάρω. Το φου είναι. Το φου. Υπάρχει μια δυναμία. Αν και να σου πω την αλήθεια, επειδή δεν θα ήταν δικαίωμα να πάρω από το Χρήστο, για τον λόγο ότι επειδή είναι πολύ μεγάλη διαφορά, θα μειωνόταν το ποσό που θα δοθεί στο φιλανθρωπικό. Μ' αρέσει. Κατάλαβε. Θα έπαιρνε από μένα. Δεν γίνεται. Να πάρω εγώ. Να πάρω από μένα, να δώσω του Χρήστο. Δώσε κάτι.
Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πόσες χιλιάδες στερλίνες πωλήθηκαν σε δημοπρασία τα γυαλιά του Μαχάτμα Γκάντι? Πόσες χιλιάδες στερλίνες? Είναι τριψήφιο και στρογγυλό. Στο τέλος του. Τι εννοείς τριψήφιο? Πόσες χιλιάδες στερλίνες? Έχετε 5 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε και να πατήσετε το Enter. Καρδιακό με έχετε κάνει με το Enter. Για να σας δω. Έλενα, 350.000 στερλίνες. Ενώ ο Χρήστος Φούλε 400, λίγο πιο πάνω. Όπα! Το τριψήφιο, κάτι τριψήφιο αριθμός, όντως. Κάπου έχω χάσει το τριψήφιο εδώ, δεν κατάλαβα τι έγινε. Αυτό το όπα δεν μπορώ να το αγαπώ. Κάθε φορά που γυρνάει πάνω μου, γυρνάει στην απάντησή μου να σας κάνω το Σάββα. Πολύ ωραία. Κάνει ένα έτσι. Ναι. Όπα. Τι μας λες, κορίτσι μου, τώρα, πας καλά. Κοίτα, αυτό σημαίνει 50 εκατομμύρια στερλίνες μαζί με τα χρήματα. Έχω γράψει όλο το ποσό. Μα έχεις βάλει 50.000 εννοείς. Ναι. Είναι 50.000 χιλιάδες. Κατάλαβα, αλλά και πάλι όμως δεν είναι τριψήφιο, είναι διψήφιο. Αν το σκεφτείς, είναι 50.000. Ναι, δεν πρόλαβα το μηδενικό το άλλο. Εντάξει, έβαλε 3.000. Να χώνεσαι. 400.000 στερλίνες, λέει ο Χρήστος, και να σας πω κάτι, παιδιά. Μπορεί να μην έπεσε ακριβώς, αλλά η Έλενα ήταν εκεί. Ήταν στη δημοπρασία. Ναι, ναι. 260.000 στερλίνες, Έλενα, πολύ κοντά έπεσε. Δεν θυμόσουν καλά, ήταν εδώ. Ναι, τελείω σίγουρα. 150 ευρώ είναι δικά σου. Πας στα 600. Πάρα πολύ ωραία. Χρήστο, δεν θέλω να ανησυχείς. Καμία ανησυχία. Έχουμε άλλες 3 ερωτήσεις. Προλαβαίνεις. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πόσους τόνους ζυγίζει το βαρύτερο έλκυθρο που τράβηξε ποτέ ο Άγιος Βασίλης? Πόσους τόνους? Καλά, μην το πάτε τώρα και υπεροκεάνιο. Έλκυθρο είναι. Έχει μπει στο ρεκόρ Guinness καταρχήν αυτό το έλκυθρο, να σας πω. Το Νοέμβριο του 2013, από έναν Καναδό Αϊβασίλη. Ήταν γεμάτο από αγαθά και πράγματα από δωρεές που πήγαν για καλό. Όπα! Όπα! 100 τόνους. Αυτό δεν θέλει τάρανδο. Αυτό θέλει ρημουλκό. Με σινούκ το σηκώσανε. Τέσσερις τόνους ο Χρήστος, ένα φυσιολογικό αμαξίδιο ελκύθρου. Η Έλενα από την άλλη σου λέει ένα μισθόνο. Κάπου το ακούμε. Στο περίπου. Το ακούμε. Ο Χρήστος λέει 2 τόνους, ο Χρήστος Φου. Να σας πω λοιπόν ότι το έλκυθρο αυτό ζύγιζε 15,95 τόνους. Χρήστο, κοντά έπεσες επιτέλους. 150 ευρώ είναι δικά σου. Ένα χειροκρότημα για αυτό το αγόρι. Μπράβο. Αχ, τι ωραία. Ξύπνησε η μαύρη κόμπρα και η λευκή κόμπρα. Λοιπόν, για να δούμε. Πάμε στην τέταρτη ερώτηση του τρίτου γύρου, είναι η πρώτη τελευταία ερώτηση. Πόσες χιλιάδες Αμερικανοί πιστεύουν ότι το γάλα σοκολάτας προέρχεται από καφέ αγελάδες? Είναι μονοψήφιο. Πόσες χιλιάδες Αμερικανοί πιστεύουν ότι το γάλα σοκολάτας προέρχεται από καφέ αγελάδες? Πραγματικά το πιστεύει ο άνθρωπος αυτό? 3, 2, 1. Λέει, η έρευνα διεξήχθη το 2017 ανάμεσα σε 1.000 Αμερικανούς. Πραγματικά, και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι μια καφέ αγελάδα παράγει το σοκολατένιο γάλα, το σοκολατούχο. Όπα, γενικότερο είναι αυτό. Πάμε να δούμε τι απαντήσατε. Ο Χρήστος λέει 6.000, η Αλέξια λέει 9, το ίδιο και ο Χρήστος Φου. Και η Έλενα λέει 5.000 Αμερικανοί. Με μεγάλη μου λύπη, σας ανακοινώνω ότι κανένας δεν έπεσε ακριβώς. Δυστυχώς, θα ήθελα πάρα πολύ να πέσετε. Και η σωστή απάντηση είναι 7.000 Αμερικανοί. Χρήστο, επανέρχεσαι και χτυπάς δυνατά. 150 ευρώ είναι δικά σου. Πέρασες και την Αλέξια. Τι έγινε? 350.
Αφού έχω θέμα με τα μηδενικά. Ακού, στην επόμενη θέλω να σαρώσεις. Στην επόμενη ερώτηση, σε παρακαλώ. Εγώ και να σαρώσω. Πάμε στην τελευταία ερώτηση του τρίτου γύρου που θα έχουμε και αφαίρεση ποσού να τη δούμε. Από πόσες χιλιάδες μέλη αποτελείται η μεγαλύτερη ορχήστρα γιουκαλίλη στον κόσμο το 2017. Μεγάλη ορχήστρα. Για να σας δω. Έλενα, 10.000 μέλη, ο Χρήστος Φου λέει 8.000 μέλη. Ο Χρήστος λέει 9.000 μέλη. Όπα. Όπα ρε φίλε, μισό λεπτό. Πώς θα μπει στο ρεκόρ Γκίνες με 3.000. Ναι. Θα λατρεύω. Ήθελα να βάλω 30, αλλά ξέχασα το μηδενικό και βάλα μόνο το 3. Θες το κάνουμε 30 για σένα, ό,τι θες. Να δούμε τη σωστή απάντηση. Μάλιστα, η μεγαλύτερη ορχήστρα γιουκαλίλη απαριθμούσε 8.065 μέλη. Απίστευτο, Χρήστο, κοντά έπεσες. 150 ευρώ είναι δικά σου, πας στα 1.200 και έχεις κάθε δικαίωμα να αφαιρέσεις άλλα 150 ευρώ από κάποιον αντίπαλό σου. Κοίτα. Σίγουρα πας με την Έλενα στον ημιτελικό. Τώρα είναι έτσι για την τιμή να πάρεις αυτά τα λεφτά και να μεγαλώσεις το ποσό σου. Ποιον θες έτσι να τσιτώσεις περισσότερο. Νομίζω από τον Χρήστο. Γιατί τον Χρήστο? Για μια Αλεξία. Είτε από τον Χρήστο είτε από την Αλεξία. Αφού πιάσε μου εμένα πριν, να μου πιάνει μόνο εμένα δηλαδή. Το ίδιο θα ήταν, ναι, ναι. Οπότε... Από τον Χρήστο δηλαδή. Δεν νομίζω. Okay, εμένα δεν πρόλαβε να σηκωθεί ο Χρήστος, τα πήρες. Χρήστο μου, χάρισε 150 ευρώ, όχι ότι έχει και σημασία, πάνε στον Χρήστο Φου. Οπότε, ο Χρήστος Φου με 1.350 και η Έλενα με 600 ευρώ είναι το ζευγάρι του τελικού. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Μπράβο. Χρήστο και Αλέξια. Υπέροχα πλάσματα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Περάσαμε ωραία, αυτό έχει σημασία. Πάρα πολύ ωραία. Αν με καλούσετε και εμένα στην εκπομπή, θα παίρναγα και εγώ ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν πειράζει, φρόντιζα. Την επόμενη, ανοιχτή πρόσκληση. Να είμαστε καλά. Ανοιχτή πρόσκληση, η λευκή επιταγή θέλω. Βεβαίως. Να σημειώσω και το ποσό. Φίλες και φίλοι, ολιγόλεπτο διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε εδώ για τον μεγάλο ημιτελικό. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχή στο Κοντά Έπεσες, τηλεφωνήστε στο 99 07 11 07. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχή στο Κοντά Έπεσες, τηλεφωνήστε στο 99 07 11 07. Ήθελα να ξέρω πόσα εκατομμύρια από τα streams παίρνει η Μαράια Κάρεϊ κάθε χρόνο από αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, η τύπησα κοιμάται και τα χρήματα κάνουν generate. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Κοντά Έπεσες. 99-07, 11-07 για να έρθεις εδώ να παίξεις, να γνωριστούμε, να περάσουμε τέλεια, να πάρεις και λεφτά. Και αν δεν πάρεις, δεν έγινε και τίποτα. Η Πάρια θα απαντήσει στο τηλέφωνο, εξαιρετικό κορίτσι. Πάρ' την τώρα. Είμαστε εδώ λοιπόν με Χρήστο και 1.350 ευρώ και την Έλενα με 600 ευρώ, σύνολο 1.950 ευρώ, τα οποία στο τέλος μπορούν να γίνουν 3.900. Φίλες και φίλοι, πάμε να παίξουμε τον τέταρτο γύρο. Να πούμε λοιπόν ότι ο Χρήστος έχει μέχρι αυτή τη στιγμή 1.350 ευρώ και 600 η Έλενα, σύνολο μας κάνουν 1.950 ευρώ, που σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν στον τελικό μέχρι 3.900 ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που θα έχω δώσει. Αν το δώσω και μακάρι να το δώσω. Έλενα, τον φοβάσαι να αντίπαλο τον Χρήστο? Λίγουλάκι. Λίγο. Επειδή είναι σταθερό, σταθερή αξία. Ναι. Εντάξει, θα δείξει στη συνέχεια. Οι τοξότες έχουν μία έτσι. Έχουμε. Να θέλουν να νικούν, αλλά ναι. Εντάξει, δέχονται και την. Είμαστε και χαλαροί όμως. Ναι, 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 εξαρτάται. Χρήστο μου. Χαλαρά. Χαλαρά, ωραία. Χαλαρά έφτασε εδώ, χαλαρά να τα πάρεις, χαλαρά φτάσει τελικό, έτσι. Χαλαρά να τα δώσουμε με πολύ αγάπη και πολύ χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Να σας πω λοιπόν ότι σε αυτό το γύρο έχετε 4 ζωές ο καθένας. Όποιος απαντάει πιο κοντά ή σωστά αφαιρεί μία ζωή από τον αντίπαλό του. Όποιος μείνει χωρίς ζωές μας χαιρετάει και με τον άλλον θα πάμε στον τελικό. Συμφωνεί? Mm-hmm. Πάμε να παίξουμε την πρώτη ερώτηση. Πόσα βραβεία απέσπασε η ελληνική ταινία Ρεμπέτικο
στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ελληνική βιογραφική ταινία του 1983. Πόσα βραβεία απέσπασε. Έχετε 7 δευτερόλεπτα. Είναι η ζωή της ρεμπέτησας Μαρίκας Νίνου. Μουσική επιμέλεια Σταύρου Ξαρχάκου. Μουσική επιμέλεια Σταύρου Ξαρχάκου, ο Κώστας ο Φέρης. Ναι. Ποιο θέτει, βέβαια. Μάλιστα, για να το απαντήσατε. 8 βραβεία λέει η Έλενα. Ενώ 12 λέει ο Χρήστος. Και η σωστή απάντηση είναι ότι η ταινία Ρεμπέτικο απέσπασε 4 βραβεία. Έλενα, πάρα πολύ ωραία. Αφαιρείς μία ζωή από τον Χρήστο. Τζουμ, ταράτα τζουμ. Ταράτα τζουμ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποια χρονιά ο Άγγλος θαλασσοπόρος James Cook ανακάλυψε το κηρυτημάτι γνωστό και ως νήσο των Χριστουγέννων. Ποια χρονολογία το ανακάλυψε. Ο James Cook βρίσκεται στον Ειρηνικό ωκεανό. Και επίσης ανακαλύφθηκε παραμονή Δεκέμβρη, να ξέρετε. Ποιας χρονιάς. Ήταν και ο λόγος ο οποίος την ονόμασε νήσο των Χριστουγέννων. Το 1650 λέει ο Χρήστος. Πήγαμε λίγο πίσω. Παλαιά, έτσι. Η Έλενα λέει πιο μετά. Το 1850, 200 χρόνια μετά. Και η σωστή απάντηση είναι ο James Cook ανακάλυψε την νήσο των Χριστουγέννων το 1777. Έλενα, πιο κοντά έπεσες από το Χρήστο. Συγχαρητήρια, άλλη μία ζωή Χρήστο έφυγε. Μπορείς να κάνεις την ανατροπή, για να δούμε. Για να δούμε. Επόμενη ερώτηση. Ποιο έτος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική δισκογραφία ο Μάριος Τόκας. Χρήστο, νομίζω αυτή είναι η ερώτησή σου. Ποια χρονολογία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην δισκογραφία ο Μάριος Τόκας. Το 1962 μας λέει η Έλενα. Πήγα πολύ πίσω. Δεν ξέρω. Ήταν 7 χρονών νομίζω το 62. Ήταν γύρω στα 7-8 χρονών το 62. Λέει μετά το τέλος της τουρκικής εισβολής εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, αποφύτησε στη φιλοσοφική σχολή. Φυσικά ο Χρήστος λέει το 1982 και έχει πέσει κοντά γιατί είναι το 1978. Χρήστο, συγχαρητήρια, επανέρχεσαι, μία ζωή φεύγει από την Έλενα. Για να δούμε, παραμένει στο παιχνίδι δυνατά. Επόμενη ερώτηση. Μέχρι πόσα κιλά μπορεί να φτάσει το βάρος ενός θηλυκού τάρανδου. Ότι το βάρος του αρσενικού φτάνει μέχρι τα 300 κιλά. Για να δούμε θηλυκός. Η Έλενα λέει 178 κιλά. Το 8 να μην το στρογγυλέψω αυτή τη φορά. Πόσο θα βάζει, δηλαδή, θα το βάζει 170. 170-180. Μάλιστα. Αν είναι τάραντος να είναι, αν είναι και έγκυος. Σκάρτο τόνο. Σκάρτο. Δεν είναι εδώ η Αλέξα να πω όπα. Όπα. Μάλιστα, να σας πω λοιπόν ότι εφόσον το αρσενικό φτάνει μέχρι τα 300 κιλά, το θηλυκό είναι ελαφρύτερο και φτάνει μέχρι τα 170 κιλά. Έλενα, κοντά έπεσες, τα έχεις πέσει και ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Φεύγει άλλη μια ζωή από τον Χρήστο, ο οποίος μένει με μία. Με μία. Με μία ζωή. Μα να είναι μόνο μία. Έχω δει ανατροπές πολλές όμως. Να ξέρεις. Περνάμε στην ίσως τελευταία ερώτηση του τέταρτου γύρου, ίσως και όχι αν ο Χρήστος είχε αντίθετη άποψη. Πόσες φορές αναφέρεται η καρκιά στο κυπριακό τραγούδι «Ούλαν χαλάλι σου». Πόσες φορές αναφέρεται η καρκιά. Σε μουσική Μιχάλη Βιολάρη φυσικά. Για την καρκιά και την αγκάλιν σου, μα το Θεό ούλα χαλάλι σου. Το πειράξανε για αυτό το τραγούδι. Το πριονίσανε για αυτό το τραγούδι. Γιατί το κάνατε αυτό. 10 φορές λέει η Έλενα. 12 φορές λέει ο Χρήστος.
Μάλιστα. Για να δούμε. Η Έλενα θα πάει στον τελικό ή ο Χρήστος. Θα έχει κι άλλη ευκαιρία. Χρήστο, πες μας το τραγούδι για να μετρήσουμε. Από την αρχή να το τραγουδήσουμε. Όχι, μωρέ, την τελευταία λέξη. Για την καρκιά και την αγκάλι σου. Για την καρκιά. Για την καρκιά. Λοιπόν, μέτρησες 12 φορές. Όχι, δεν τις μέτρησα, έτσι υπολόγισα περίπου. Οι φορές που ακούγεται η καρκιά στο τραγούδι Ούλα γαλάλι σου είναι 3. Έλενα, συγχαρητήρια, κοντά έπεσες, είσαι στον τελικό. Μπράβο, Ρεδάκη. Χρήστος σε ξεπέταξε με συνοπτικές διαδικασίες. Πολύ δυνατός παίχτης. Έλενα, μάζεψες 1.950 ευρώ. Καλό. Θα πάμε πολύ καλό και θα πάμε στο τελικό με αυτά τα χρήματα για να δούμε πόσα θα μπορέσεις να τα κάνεις. Εύχομαι να τα διπλασιάσεις. Μακάρι. Χρήστο μου, αντίο. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλή επιτυχία καλά και υγεία πάνω απ' όλα. Και φίλες και φίλοι, σε λίγα δευτερόλεπτα είμαστε εδώ. Θα έχω απέναντί μου την Έλενα για να δούμε πώς θα τα πάει στον τελικό. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο Κοντά Έπεσες, χρόνια άρες μέρες σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων. Είμαστε εδώ με την Έλενα, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει 1.950 ευρώ. Δεν το περίμενες, μου πεις, να φτάσει τελικό. Καθόλου. Τι πιστεί ωραία όμως, κάθεται. Είναι αισιόδοξη γενικά, δηλαδή ναι. Θέλω χρόνο γενικά να είναι να το τοξότη αισιοδοξία, σίγουρα. Ναι, ναι. Να σου πω, είναι μεγαλύτερο το άγχος τώρα που έχεις να κάνεις περισσότερα τα λεφτά και να φροντίζεις να μην τα χάσεις καθόλου, επειδή είναι για καλό σκοπό. Περισσότερο άγχος για το ότι θα πάνε για καλό σκοπό. Πού θα πάνε τα χρήματα, Έλενα? Στην θερμοκοιτίδα αγάπης. Α, πάρα πολύ ωραία. Άρα, μακάρι να είναι αρκετά για να βοηθήσω. Ελπίζω να βρεις 8 στα 8. Πάμε να δούμε τα ποσοστά μας. 10, 20, 40, 60, 80, 100, 150 και 200% αν απαντήσεις και τις 8 σωστά. 8 ερωτήσεις, 40 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος θα ξεκινήσει να μετράει αφού ολοκληρώσω την πρώτη ερώτηση. Εντάξει. Mm-hmm. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Χρειάζομαι. Έλενα, το παραδοσιακό γλυκό των Χριστουγέννων κουραμπιές πρωτοεμφανίστηκε στην Περσία τον 6ο, τον 7ο ή τον 8ο αιώνα? Τον 7ο αιώνα. Σωστό. Οι χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων Chip και Dale είναι ποντικάκια, σκιουράκια ή παπαγαλάκια? Σκιουράκια. Σωστό. Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο με ηλεκτρικά φωτάκια στολίστηκε το 1880 ή το 1882? 80. Λάθος. Η φράση του Be or not to be του Σέξπιρ βρίσκεται στον Άμλετ ή τον Οθέλο? Οθέλος. Λάθος. Από τα δώρα των τριών μάγων, σύμβολο θεότητας ήταν το λιβάνι, ο χρυσός ή το μύρο? Λιβάνι. Σωστό. Η σύζυγος του Έλληνα συνθέτη Μανώλη Χιώτη ήταν η Μέρι Λίντα ή η Σωτηρία Μπέλου? Μέρι Λίντα. Σωστό. Η μέρα της ποινσετίας στην ΗΠΑ γιορτάζεται στις 10, 12 ή 14 Δεκεμβρίου? 10. Λάθος. Η ζωγραφική σύνθεση Δευτέρα Παρουσία αποτελεί έργο του Τιτσιάνο ή του Μιχαήλ Άγγελου? Τιτσιάνο. Αχ, όχι, του Μιχαήλ Άγγελου. 1.170 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Ένα χειροκρότημα. Προσπάθησα. Αχ, προσπάθησα. Και πάρα πολύ καλά τα πήγες. Άκου. Βρήκες τον 7ο αιώνα όπου εμφανίστηκε ο κουραμπιές στην Περσία. Τα σκιουράκια, ο Chip και Dale, φυσικά. Mm-hmm. Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο με ηλεκτρικά φωτάκια στολίστηκε το 1882. Mm-hmm. Φυσικά το Be or not to be είναι του Άμλετ. Το λιβάνι λοιπόν είναι το σύμβολο θεότητας. Η σύζυγος του Έλληνα συνθέτη Μανώλη Χιώτη φυσικά είναι η Μέρι Λίντα. Mm-hmm. Πολύ σωστά είπες. Η μέρα της ποινσέτειας στην Αμερική γιορτάζεται στις 12 Δεκεμβρίου. Δεν έχω ιδέα ποια είναι αυτή η μέρα. Είπα τη 10, είναι η μέρα μου, γι' αυτό το είπα. Α, γι' αυτό, ε. Μάλιστα. Και η ζωγραφική σύνθεση Δευτέρα Παρουσία αποτελεί έργο του Μιχαήλ Άγγελου. Ναι, μετά που το είπα, λέω λάθος είπα. Πήραμε ένα υπέροχο ποσό για την θερμοκοιτίδα αγάπης και επειδή είναι μέρα χορού, θέλουμε να χορέψουμε, είσαι, παρακαλώ. Είσαι, θα μάθεις και καμία φιγούρα του Σάβα με την Έλενα ή έφυγες? Έλα μέσα, Χριστό. Ή όπως είπε για το ρομποτάκι, πρέπει να μου μάθεις μια φιγούρα, αλλιώς θα σε στείλει. Ναι, πρέπει. Να αποχαιρετήσουμε τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι. Φίλοι μου καλοί, καλά Χριστούγεννα, να περάσετε υπέροχα σήμερα στα σπίτια σας, προσεκτικά με τους αγαπημένους σας, να φάτε, να πιείτε, να σκέφτεστε αισιόδοξα. Πολύ αγάπη σας στέλνω, σας φιλώ και εδώ με την παρέα μου τώρα θα σας αποχαιρετήσουμε έναν υπέροχο χορό. Πολλά φιλιά! Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολικά, ή πια στάλα, τα βαθιά σε
σου κλαίνε και κρυφά σου σιγό κλαίνε και κρυφά σου σιγό κλαίνε. Εγώ ήθελα να είμαι live στο πλατό. Θα σας μαλώσω. Δώσ' το. Λοιπόν. Θα αποφέρεις για τα Χριστούγεννα. Θέλω ένα μάους. Λοιπόν, σαν κουβάγια κανείς. Μ' αρέσει, πώς μετράει η Μόνικα. 19, 8, 6 πάμε. Σ' αγαπώ γι' αυτό, σ' αγαπώ, μωρή. Χριστό μου, αγαπώ, σε λατρεύω. Μια ζωή πληρώνω. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάει πιο κάτω. Όχι, όχι, κατάλαβες. Για πρώτα το πάντα. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχή στο Κοντά Έπεσες, τηλεφωνήστε στο 99 07 11 07.